Και κάπως σαν να έχει αλλάξει λίγο το προφίλ των σχέσεων μεταξύ των ανθρώπων και της κοινωνίας. Σίγουρα έχει αλλάξει το προφίλ των σχέσεων των ανθρώπων, της κοινωνίας. Σίγουρα οι άνθρωποι δυσκολεύονται το να βρεθούν ένας με τον άλλον, δυσκολεύονται το να χαιρετηθούν. Και ξέρεις, αυτό που λέω είναι χαρακτηριστικό, το ότι σε εμάς τους Έλληνες το χαρακτηριστικό ήταν το να συνευρισκόμαστε, να βρισκόμαστε. Άλλωστε, των Ελλήνων οι κοινότητες, όπως έλεγε το περίφημο τραγούδι από εκεί πέρα. Ξέρεις, μια κατάσταση την οποία την έχουν ζήσει στην Ιταλία, φίλοι Ιταλοί με τους οποίους μιλώ και συνομιλώ. Είναι εύχομαι το τηλεφωνικά, στα... Τηλεφωνικά, ναι, δεν έχω πάει στην Ιταλία το τελευταίο χρονικό διάστημα, ακριβώς. Είναι μια συνήθις εικόνα, το πρωί στο μπαρ, το μπαρ το ιταλικό, να θυμίσω στους τηλεθεατές ότι είναι μια διαδικασία ιεροτελεστίας, όπου ο Ιταλός πίνει το καπουτσίνο του, πίνει τον εσπρέσο του και τρώει αντίστοιχα τον μπριό του. Στο μπαρ το ιταλικό, ο καθένας από τους Ιταλούς, αυτούς τους λίγους οι οποίοι έφτασαν στο σημείο να πηγαίνουν ακόμα στα μπαρ, να συνεχίζουν να πηγαίνουν στα μπαρ, προ της ολικής καραντίνας που βρέθηκαν. Είναι μια πολύ γρήγορη διαδικασία όπου ο καθένας έπαιρνε τον καφέ, έφευγε, δεν μιλούσε στον άλλον. Mm-hmm. Δεν συζητούσαν για τα πολιτικά, δεν συζητούσαν για τα ποδοσφαιρικά. Πράγμα το οποίο ουσιαστικά έδινε δύναμη στο συγκεκριμένο λαό. Κάτι αντίστοιχο υπήρχε σε εμάς στο καφενείο, έτσι. Πράγμα το οποίο έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά πιθανά θα αρχίσει και θα αραιώνει ίσως και εδώ πέρα με το καθεστώς του φόβου. Υπό το καθεστώς του φόβου. Όλο αυτό τι σημαίνει, αν το βάλουμε Λευτέρη μαζί με το ότι όλος αυτός ο κόσμος περιορίζεται, μπαίνει σε μια οθόνη μπροστά. Βρίσκεται σε μια πληροφορία η οποία τις περισσότερες φορές είναι ανεξέλεγκτη πληροφορία, ταχεία πληροφορία και μη καλά έτσι, φιλτραρισμένη ακριβώς πληροφορία. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων. Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, δεδομένων του διαδικτύου, υπάρχει τρομοκράτηση και αυτός ο φόβος ο οποίος υπάρχει, ο αρχικός φόβος, πολλαπλασιάζεται και σαφώς είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία για όλους. Ωραία. Άρα υπάρχει το στοιχείο λοιπόν του στιγματισμού και του ρατσισμού. Σίγουρα υπάρχει το στοιχείο του στιγματισμού και του ρατσισμού. Έχει αφομοιωθεί για τα καλά. Δεν το έχουμε γλιτώσει. Και αν θυμηθούμε το χαρακτηριστικό του πόσο άνετα θα νιώσει ο καθένας από εμάς, ακόμα και από τους τηλεθεατές, μπορούμε να κάνουμε αυτή την ερώτηση όταν θα βρεθεί ανάμεσα σε ένα γκρουπ Κινέζων, αυτή τη στιγμή, για παράδειγμα. Έτσι, πράγμα το οποίο είναι πολύ, πολύ δύσκολο. Σαφώς. Βάλε μια ανατελεία, Νίκο, σε παρακαλώ, γιατί έχουμε μια εξέλιξη. Έχουμε ανακοίνωση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Πάμε στην Φιλία Σαριδάκη, τη δημοσιογράφο από το site neakrete.gr. Φιλία, καλησπέρα. Τι αναφέρει στην ανακοίνωσή του την πρόσφατη? Έχουμε πολύ σοβαρές εξελίξεις, θα πρέπει να σας πω, Λευτέρη, ναι, κυρίες και κύριοι, καθώς ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας πριν από λίγα μόλις δευτερόλεπτα κήρυξε πανδημία για τον κορονοϊό. Θα πρέπει να πούμε ότι πρόκειται για μια ραγδαία εξέλιξη. Πριν από λίγο είχαμε τις επίσημες ανακοινώσεις από τον Πρόεδρο. Ωστόσο, επειδή είναι σε εξέλιξη αυτή η συνέντευξη τύπου, δεν έχουμε περισσότερες πληροφορίες ακόμα και συνεχίζονται οι ανακοινώσεις. Φαντάζομαι τώρα ότι θα θέσει τα μέτρα πρόληψη σε νέα βάση. Τώρα μένει να δούμε αν θα αλλάξει κάτι στην πορεία. Σε παγκόσμια κλίμακα. Αφορά βέβαια και την Ελλάδα, Φιλία. Έτσι και αλλιώς θα πρέπει να πούμε ότι αυτό συζητείται πολύ έντονα το τελευταίο διάστημα μεταξύ των επιστημόνων, ότι δηλαδή θα μπορούσε να κηρυχθεί πανδημία, αφού μιλάμε για μια παγκόσμια εξάπλωση του κορονοϊού. Mm-hmm. Βεβαίως δεν χρειάζεται εμείς να πανικοβαλόμαστε. Γνωρίζουμε πως έχει κατάσταση, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν προληπτικά μέτρα σε όλες τις χώρες και υπενθυμίζουμε ότι μέχρι στιγμής στην παγκόσμια λίστα των χωρών που έχουν πληγεί από τον ιό, βρισκόμαστε εμείς στην 33η θέση ως Ελλάδα. Βεβαίως, στη μαύρη λίστα και στην κορυφή της παραμένει η Κίνα με πάνω από 80.000 περιπτώσεις και πάνω από 3.000 θανάτους και ακολουθεί η γειτονική Ιταλία. Ωστόσο, όπως είπαμε, με το να κηρύσσεται πανδημία, σίγουρα θα υπάρξουν περισσότερα μέτρα και θα υπάρξει μεγαλύτερη επαγρύπνηση και επιφυλακή. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Φιλία Σαριδάκη, για την ενημέρωση. Ακούς, Νίκο, τι γίνεται. Είναι αυτό ακριβώς το οποίο λέγαμε. Δεν το περιμέναμε. Είναι κάτι που το περιμέναμε. Προφανώς είναι κάτι το οποίο το γνωρίζαμε ίσως ότι θα έρθει κάποια στιγμή. Αλλά ξέρεις, όλη αυτή η ραγδαία πληροφόρηση η οποία έρχεται πολλές φορές σε ένα σκηνικό το οποίο είναι αρκετά ομιχλώδες, νομίζω ότι φοβίζει, γιατί το βασικό συστατικό αυτής της διαδικασίας, της οποίας περνάει ίσως όλος ο κόσμος με βάση την πανδημία που λέμε, είναι ο φόβος ακριβώς. Το θέμα είναι, ξέρεις τώρα, ποιο είναι το ερώτημά μου, φαντάζομαι και πολλών τηλεθεατών που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να νιώθει αυτός ο άνθρωπος ο οποίος μπορεί να έφερε τον κορονοϊό στην Ιταλία, ας πούμε. Στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα. Ξέρεις, αυτή τη στιγμή μάλιστα διάβαζα το ότι τελικά αυτός ο άνθρωπος ο οποίος έφερε τον κορονοϊό στην Ελλάδα. Ψυχοσύνθεση αυτού του ανθρώπου πλέον. Είναι και πρώτος, είναι μια γυναίκα η οποία ουσιαστικά ετοιμάζεται να τελειώσει ουσιαστικά από αυτή τη διαδικασία της καραντίνας, δηλαδή θα βγει πλέον από το νοσοκομείο στο οποίο νοσηλεύεται. Θα ιαθεί. Σαφώς θα ιαθεί.
Είναι σαφώς μια πολύ δύσκολη διαδικασία και ξέρεις γιατί. Όπως λέγαμε, μέσα από μια οποιαδήποτε δύσκολη κατάσταση περνάει ο καθένας, θα πρέπει ίσως να συνυπάρξει, να μιλήσει, να μπορέσει να εξομολογηθεί αυτή την κατάσταση που περνάει στους άλλους, στους φίλους του, για παράδειγμα. Πράγμα το οποίο, δεδομένης της καραντίνας, κανένας δεν έχει τη δυνατότητα αυτό να το κάνει. Ίσως έχει τη δυνατότητα ή πρέπει με κάποιο τρόπο να μιλήσει και να βγάλει αυτό το στίγμα από πάνω του. Ξέρεις το ότι εγώ δεν φταίω. Εγώ δεν βρέθηκα. Απλώς βρέθηκα στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή, ίσως στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, προτού ξεκινήσει όλη αυτή η κατάσταση, όλος αυτός ο Αρμαγεδόνας εντός εισαγωγικών στην Ιταλία. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο, ίσως. Και ξέρεις, όλο αυτό θα λέγαμε ότι είναι μαστερί και εμάς τους υπόλοιπους από πολύτιμες πληροφορίες, τις οποίες πρέπει να τις έχουμε, ούτως ώστε να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή, τι θέλω να πω. Ίσως για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση, να αντιμετωπίσω εγώ μια δύσκολη κατάσταση που περνώ, με βοηθάει πάρα πολύ αυτή την κατάσταση, την ίδια που έχεις περάσει εσύ, το πώς την αντιμετώπισες. Mm-hmm. Εδώ, δεδομένου το ότι είναι μια ατομική πορεία του καθενός, ίσως, αυτό είναι και η πολύ μεγάλη δυσκολία. Στο ότι ο καθένας δυσκολεύεται να μπορέσει να ενωθεί με τους υπόλοιπους, να συνυπάρξει τους υπόλοιπους. Πράγμα το οποίο θα βοηθήσει την κοινωνική συνοχή και προφανώς θα μειώσει το φόβο που λέγαμε προηγουμένως, Λευτέρη. Επίσης, αυτό που παρατηρήθηκε, και θέλω το δικό σου σχόλιο, με τη δική σου ματιά, παρατηρήθηκε ότι είχαμε απαγόρευση της απαγόρευσης στις ημέρες των καρναβαλιών. Τι εννοώ με αυτό? Βγαίνει ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Κικίλιας, και λέει ότι ακυρώνονται όλες οι καρναβαλικές παρελάσεις, όλες οι καρναβαλικές εκδηλώσεις. Όμως, πολλοί ήταν αυτοί οι οποίοι τελικά παραβίασαν τον άτυπο αυτόν νόμο ή και τυπικό, αν θέλεις, με αποτέλεσμα να βγουν έξω στους δρόμους, καρδιοχτύπησαν πολλοί και στην τελική δεν ξέρω πώς εξηγούνται αυτές οι συμπεριφορές, ειδικά σε μια χώρα όπως την Ελλάδα, που ξέρουμε ποια είναι η συμπεριφορά των Ελλήνων. Είναι μια συμπεριφορά τελευταία τυπική, την οποία την έχουμε δει. Το μεσημέρι άκουγα στα αθηναϊκά δελτία ειδήσεων κάποιους οι οποίοι βρίσκονται μάλιστα στην ομάδα, την λεγόμενη υψηλού ρίσκου ομάδα, κάποιοι ηλικιωμένοι, οι οποίοι έλεγαν τώρα έκλεισαν τα καπί, τώρα θα πάμε στα καφενεία. Ή αντίστοιχα, είδαμε καταστάσεις σε μια πόλη η οποία τέθηκε σε καραντίνα, στην Αμαλιάδα για παράδειγμα, άνθρωποι οι οποίοι ήταν άρρωστοι, οι οποίοι συνέχιζαν να κυκλοφορούν έξω. Οι οποίοι, και μάλιστα υπήρξε μια πρόταση ούτως ώστε να παρέμβει ο εισαγγελέας. Ξέρεις, το χαρακτηριστικό που υπάρχει σε αυτή τη διαδικασία είναι ο φόβος προς το άγνωστο. Απέναντι σε αυτό το φόβο προς το άγνωστο, υιοθετούμε συνήθως δύο στάσεις ζωής. Η πρώτη στάση ζωής μπορεί να είναι η άρνηση. Αρνούμε δηλαδή το οτιδήποτε συμβαίνει, δεν δέχομαι το πρόβλημα και αυτός είναι ένας αμυντικός μηχανισμός ο οποίος με κάνει και αισθάνομαι άτρωτος στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Είναι σαν να μην βλέπω το πρόβλημα, σαν να μην βλέπω τον κίνδυνο και εγώ αισθάνομαι άτρωτος. Αυτό προφανώς με κάνει έτσι ούτως ώστε να συμπεριφέρομαι και να κυκλοφορώ ελεύθερος, ενώ μπορεί να είμαι μια κινητή βόμβα που εντός εισαγωγικών μπορεί με κάποιο τρόπο να μπορέσω να μολύνω κάποιους άλλους συνανθρώπους μου. Mm-hmm. Το αμέσως επόμενο είναι ένας θυμός, ο θυμός που υπάρχει σε όλους όταν μπουν στη διαδικασία, έστω και υποσυνείδητος αυτός ο θυμός, να νοσήσουν. Αυτός ο θυμός, ξέρεις, έχει και το ερώτημα του γιατί σε μένα, αυτό το οποίο ισχύει σε όλους όταν παθαίνουν κάτι. Αυτός ο θυμός δυστυχώς τις περισσότερες φορές στρέφεται προς τα λάθος πρόσωπα. Δηλαδή, θυμώνω με τον εαυτό μου, θυμώνω με την κατάσταση, θυμώνω με αυτό που μου έχει συμβεί. Mm-hmm. Οπότε μπαίνω στη διαδικασία από εκεί πέρα να τον εξάγω αυτό το θυμό, μολύνοντας κάποιους άλλους συνανθρώπους μου, σε ένα έτσι κρεσέντο κοινωνικής αναλγησίας. Γιατί πραγματικά κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να πούμε σε αυτή την περίπτωση ότι υπάρχει. Πες μου πολύ πολύ σύντομα, ο φόβος ο οποίος έχουμε τώρα, ο οποίος έχει γεννηθεί μέσα μας με φόντο την επέλαση του κορονοϊού, μην κολλήσω εγώ από κάποιον, μην κολλήσω κάτι. Είναι φόβος ο οποίος και μετά το πέρας της κρίσης αυτής που βιώνει, γιατί κάποια στιγμή θα στερέψει. Ακριβώς. Θα παραμείνει, θα καρφωθεί μέσα μας. Κοίταξε, γενικά με τα θέματα υγείας. Εγώ θα σου πω το εξής, ότι με βάση στοιχεία τα οποία έχουν υπάρξει αυτή τη στιγμή στην Κίνα και από μελέτες που έχουν υπάρξει από τον Εθνικό Οργανισμό Ψυχολογίας της Κίνας, ναι, πολύ καινούργιες μελέτες βεβαίως, τα άτομα τα οποία έχουν νοσήσει το κρατό στον κορονοϊό, έχουν αυτό που λέμε διαταραχή μετατραυματικού στρες, δηλαδή είναι στρεσαρισμένοι σε όλη την υπόλοιπη του ζωή απέναντι στις αρρώστιες σε ένα ποσοστό 21%. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι, αυτοί οι λεγόμενοι που έχουν τη λεγόμενη μικρή ψυχική ανθεκτικότητα, σαφώς θα αποκτήσουν μια φοβική στάση απέναντι πιθανά σε κάποιες ασθένειες. Ωστόσο, αυτοί οι άνθρωποι οφείλουμε να πούμε ότι είναι η συντριπτική μειοψηφία. Η πλειοψηφία είναι άνθρωποι οι οποίοι θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλά αυτή την κατάσταση ξεπεράσουν. Και να το ξεπεράσουν. Κάτι τελευταίο, πολύ πολύ σύντομα. Τα παιδιά πώς επηρεάζονται και πώς μπορούμε να τα προφυλάξουμε, αν υπάρχει μια συμβουλή? Θα έλεγα πολύ πολύ σύντομα ότι τα παιδιά επηρεάζονται κυρίως, Λευτέρη, με το μη λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας. Δηλαδή, το να καθίσω μπροστά σε ένα παιδί και να του πω μη αγχώνεσαι, ενώ εγώ είμαι
μια κινητή βόμβα, ένας αγχωμένος άνθρωπος, πάρα πολύ αγχωμένος. Ναι, δεν βοηθάει. Δεν βοηθάει καθόλου. Τα παιδιά δέχονται τον οριμαγδό όλο αυτό των πληροφοριών, τα οποία έρχονται από το διαδίκτυο, τα οποία έρχονται από την τηλεόραση, τα οποία έρχονται από τους ίδιους τους γονείς. Διαβάζουν το συναίσθημα των γονέων. Άρα λοιπόν νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό σε αυτή τη φάση να αναλάβει να πληροφορήσει τα παιδιά κάποιος γονέας, ίσως ο πιο ψύχρεμος από τους δύο γονείς. Και είναι και πολύ να σημαντικό. Τα πράγματα πώς έχουν. Και να πούν τα πράγματα όπως έχουν ακριβώς. Και νομίζω ότι υπάρχει ένα τρίπτυχο που λέει ενημερωνόμαστε, προφυλασσόμαστε, προσέχουμε. Πράγμα το οποίο πρέπει να περάσει ξεκάθαρα από τα παιδιά.